Πού είναι τα επικίνδυνα σημεία και πώς θα διατάξουμε τις αστυνομικές δυνάμεις. Δεύτερον, θέλουμε τον αστυνομικό της γειτονιάς και τις πεζές περιπολίες για αποτροπή. Ναι. Δεν θα κυνηγήσουν την μαφία, αποτροπή. Τρίτον, και κύριε Οικονομέα και κύριε Καμπουράκη, χωρίς κοινωνική συμμετοχική αντεγκληματική πολιτική δεν υπάρχει. Αυτό που είπε ο κ. Χαϊκάλης, δηλαδή αν χτυπάει ο συναγερμός πλαϊνού σπιτιού και εγώ κοιμάμαι και λέω δεν με ενδιαφέρει, δεν μπορεί να λειτουργήσει κοινωνία. Δεν μπορεί σε κάθε γωνία να υπάρχει αστυνόμο, στο γραφείο, στο ασανσέρ, στο σπίτι, στο σχολείο. Δεν μπορεί. Αυτό λέγεται αστυνομοκρατία, δεν λέγεται αστυνόμευση. Άρα, γι' αυτό είπα εγώ η πρώτη μου κουβέντα, συμφιλίωση του αστυνομία με την κοινωνία, τη κοινωνία με την αστυνομία. Κοινή δράση, με διακριτού ρόλου. Άρα, ο δήμαρχο, οι τοπικοί φορεί, ο κάθε γείτονα πρέπει να προσέχουν τον πλαϊνό του. Δεν γίνεται αλλιώ. Ναι. Το προσέχουν, το προσέχουν αυτό. Το προσέχουν. Το προσέχουν. Δεν φτιάχνει. Τι θα κάνω. Εντάξει, αλλά. Πάντω οφείλω να πω. Τώρα είναι υπουργό. Οφείλω να πω μια αίσθηση που εγώ δεν ξέρω αν την έχει και εσύ, ότι κάπω τα προβλήματα τον έχουν προσγειώσει. Ήταν πιο ενθουσιασμένο όταν ανέλαβε. Αυτή την αίσθηση έχω. Ναι, βέβαια από την ώρα, από τη μέρα που έβγαλε τα κάγκελα στο Σύνταγμα μέχρι τώρα βλέπω μια ποιοτική, ένα ποιοτικό μετασχηματισμό λίγο. Εγώ λέω.